Η πρώτη μέρα ήταν στην Καλαμπάκα, όπου παραλάβαμε ασθενοφόρο δωρεά της Ιεράς Μονής Βαρλάμ προς τον τομέα της Καλαμπάκας. Ένα ασθενοφόρο το οποίο θα αποδειχθεί ιδιαίτερο χρήσιμο εργαλείο στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή, ακριβώς και εξαιτίας του έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής. Ακολούθως, πήγαμε στον τομέα των Τρικάλων, που μεταστεγάστηκε σε έναν αξιοπρεπέστατο χώρο, έτσι ώστε το προσωπικό τομέα να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι συνθήκες διαβίωσης στο συγκεκριμένο τομέα να είναι αυτές που πρέπει και αρμόζουν σε μια υπηρεσία κατά της ανάγκης. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην Λάρισα, όπου πριν από λίγο είχα μια εξαιρετικά επικοδομητική συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, και τώρα βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να έχουμε και σειρά υπηρεσιακών επαφών με τους προϊσταμένους και τους υπευθύνους της περιοχής για τα θέματα γενικότερα του ΕΚΑΒ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και με το προσωπικό, έτσι ώστε να τους δώσω τη δυνατότητα να ακούσουν τη διοίκηση, να ρωτήσουν τη διοίκηση πράγματα και θέματα που τους ενδιαφέρουν.